Στο γήπεδο του Κρουσόνα αναμετρήθηκαν την περασμένη Κυριακή για την 7η αγωνιστή της Α1Ε ο ΠΑΟΚ και η Δαμάστα. Σε ένα μαλευζιώτικο ντέρμπι που βρήκε τους γηπεδούχους να προηγούνται στο σκορ στο 32ο λεπτό. Σε εκείνο το σημείο, μετά από εκτέλεση κόρνερ, δόθηκε πέναλτι για χέρι υπό τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων με τον Σεραφιμίδη να ανοίγει το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Μετά το 1-0, η Δαμάστα είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Γιάννη Κόκκινο για να ισοφαρίσει και τον τερματοφύλακα Σταυρακάκη να αποκρούει την μπάλα. Ενώ λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, μια σέντρα σου του Λιδάκη από πλευράς ΠΑΟΚ κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της αντιπαλής εστίας. Στο 55 δόθηκε νέο πέναλτι στο παιχνίδι, αυτή τη φορά υπέρ της Δαμάστας σε ανατροπή του Κόκκινου από τον Σαριδάκη με τον Διακάκη να ισοφαρίζει 1-1 από τα 11 βήματα. Στο 61 ο Σεραφιμίδης άγγιξε το δεύτερο τέρμα του στο παιχνίδι αλλά τον σταμάτησε ο Χατζηδάκης. Μετά το 80 ο ΠΑΟΚ είχε δύο σπουδαίες στιγμές για να προηγηθεί με Κουράκι και Βαρδί και τελικά η ομάδα που σκόραρε ήταν η Δαμάστα με τον Νίκο Κόκκινο να βάζει γκολ με κεφαλιά στο 90 και να διαμορφώνει το τελικό 1-2 στον Κρουσόνα. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στους ποδοσφαιριστές μου για το απαράμιλο πάθος που έδειξαν και για την ποιότητα την ποδοσφαιρική, γιατί υπάρχει πάρα πολύ πλούσιο ταλέντο στην ομάδα, στα παιδιά και παίζουμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στους ποδοσφαιριστές. Οδυνηρό, θα έλεγα, για την ομάδα μας αποτέλεσμα και έξω από την πραγματική εικόνα του αγώνα, σε ένα δυνατό παιχνίδι, με πολλή ένταση, με πολλά αμφισβητούμενα και συνήθως εις βάρος μας.